Supermarket Kansas. Μαζί στηρίζουμε τον τόπο μας και την οικονομία μας. Αντιληφθήκαμε βέβαια εμείς κάτι 7.30 ώρα. Σηκώθηκε το κοριτσάκι και δεν μπορώ να πει. Στο πόδι βρίσκεται το δημοτικό διαμέρισμα Χαροπού από την εξαφάνιση της 40χρονης Ευαγγελίας Ρούπελη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από την προηγούμενη Πέμπτη. Ας μας πάρει ένα τηλέφωνο, μας πει ότι είμαστε εντάξει, είναι της ζωής και τίποτα άλλο. Κατά τις 7 ώρες πρέπει να έχει φύγει. Άλλοι είπαν ότι την είδα που περπατούσε πιζή από εδώ πέρα και κατέβηκε προς το κεντρικό δρόμο που είναι. Αλλά δεν ξέρω πώς και τι αν έφυγε και πού έφυγε. Δεν ξέρω αυτό. Με πιτζάμες μας λένε έφυγε. Άλλος παντό. Άλλος είπε λέει με παντό και αυτό μαζί. Ήταν με τις πιτζάμες και τις παντό. Ακριβώς τώρα δεν ξέρω. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από αυτό το πράγμα. Οπότε άκουσα και εγώ βέβαια. Πότε έγινε κύριε Πουπελάρη? Την Πέμπτη το πρωί. Ναι. Ναι. Μετά τις 7 η ώρα. Την είδε κάποιος στη γειτονιά να απομακρύνει. Από ό,τι άκουσα εγώ, και χθες για αυτό του πήρα τηλέφωνο τον Χρήστο, ότι την είδε που έφυγε κάτω. Ντυμένη, άλλη. Εδώ το παπά πρέπει να τα ξέρει καλύτερα. Οι κάτοικοι της περιοχής χτενίζουν από την Πέμπτη την περιοχή προκειμένου να βρουν τη 40χρονη γυναίκα, η οποία μάλιστα είναι και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Πάρα όλο πολύ, το χωριό βγήκε ο παπά με τους άντρες όλους. Πήγε στο βουνό, πήγε παντού. Α, πήγανε ψάξανε. Στην ακατοίκη τα σπίτια το, πήγε, παντού πήγε ο παπάς. Ανακοίνωσε. Θα ανακοίνωσε το πρωί στην εκκλησία και πήγαν όλοι οι άντρες με αυτοκίνητα όπως ήταν ντυμένοι. Πήγανε σε όλο το αυτό και πήρε και το βουνό το δικό μας. Κινητοποιήθηκε το χωριό, έτσι. Κινητοποιήθηκε όλο. Πάρα πολύ, ναι. Άγνωστη ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα παραμένει η αιτία της εξαφάνισης 40χρονης γυναίκας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από τους κατοίκους του Χαροπού όσο από συγγενείς, φίλους αλλά και αρχές προκειμένου να βρεθεί. Όποιος τώρα γνωρίζει κάτι μπορεί να επικοινωνήσει με την αστυνομική διεύθυνση Ερών και να δώσει τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που ίσως γνωρίζει. Θα είπα το παρακαλώ γιατί συμβαίνουν πολλά όπως βλέπουμε συνέχεια, να δουν τη φωτογραφία όποιος τη κυρία αυτή. Να πούτε ή τη ίδια, η ίδια που είναι να πει ότι έχει τα παιδιά της, έχει το μπαμπά της, έχει τη μάνα της που φέρνει. Να πάρει το πούτε, μπαμπά είμαι μια χαρά καλά με αυτό, θα ξανάρθω να σου πάρω τηλέφωνο. Ένα να πάρει τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο να πάρει. Βέβαια, όπως και να, αλλά και η ίδια βέβαια, και η ίδια όμως να πάρει τους γυρίστες να τους ενημερώσει. Αυτό θα ήταν καλό. Για να ησυχάσουν οι γονείς της από εδώ. Βέβαια. Είναι το καλύτερο πράγμα αυτό, γιατί στεναχωριούνται, έχει 4-5 μέρες. Ακριβώς. Οι γονείς και αυτοί δεν είναι μικρή ηλικία, είναι μεγάλη ηλικία. Αν κάποιος έχει δει κάτι που μπορεί να πάρει, ακριβώς. Παντού. Και στο σπίτι και παντού.